Έναν άνθρωπο που θέλω να πω το εξής. Από τότε που βρέθηκε στην επικαιρότητα ο Μανώλης, με όλα όσα μεσολάβησαν, θέλω να πω ότι ποτέ δεν αρνήθηκε να μας μιλήσει. Είναι ένας άνθρωπος που τον καλέσαμε, συζητήσαμε μαζί του, συμφωνήσαμε, διαφωνήσαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα εκεί. Και είναι και καλός συζητητής, θέλω να πω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καλετζηδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε ανακουφισμένος, φαντάζομαι, από την τελευταία εξέλιξη, τη δικαστική. Προσωρινά, γιατί ήρθανε από το τμήμα ξυλοκάστρου και πήρανε το σκύλο της οικογένειας. Είχαμε ένα σκυλάκι μικρό και του άρεσε το αστυνομικό, προσάγαγαν το γαμπρό μου για εξακρίβωση και κρατήσανε το σκύλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι αδίκημα έκανε ο σκύλος. Να σας πω εγώ, γιατί το ψάξαμε. Το σκύλο δεν τον συνέλαβε η αστυνομία, ούτε άρεσε το αστυνομικό. Ο σκύλος ήταν αλυσοδεμένος, έτσι μάθαμε εμείς, και τον έχουμε και σε κάποια πλάνα, είναι η αλήθεια, και νηστικός. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο έπρεπε κάποιος να φροντίσει το ζώο. Αυτό φαντάζομαι και σε εσάς, γιατί το σκύλο σας είναι και τα ζώα τα αγαπάτε. Τόσα ζώα έχετε εκεί πάνω, το ξέρετε. Κάποιος πρέπει να το φροντίσει και το ζωντανό. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι ήταν νηστικός. Γιατί ως εκ τούτου υπήρχε και δεύτερο σκυλί, το οποίο ήταν χορτάτο. Από τα δύο σκυλιά πήρανε το ένα. Το ένα δηλαδή έκανε νηστεία και το άλλο. Αν έχουν πάρει χορτάτο, το ένα μόνο, είναι δική μας υποχρέωση να το ψάξουμε και να δούμε γιατί έχουν αφήσει το άλλο. Αν όντως έχει γίνει αυτό που λέτε, έχει απορία και θέλει απάντηση. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω από αυτά που σας άκουσα που είπατε τώρα που βγήκατε από τα δικαστήρια. Πρώτα απ' όλα μιλήσατε σε κάποιους, είπατε αδέρφια, γυρίστε τους στην πλάτη. Ποιοι είναι τα αδέρφια σας, ποιους αισθάνεστε αδέρφια σας? Τους αδικημένους. Αδικημένους. Αδικημένοι ήταν, ας πούμε, αυτοί που ήσασταν μαζί τους κρατούμενοι εκεί στα κρατητήρια τώρα τρεις μέρες. Εγώ έτσι αισθανόμουν. Βλέποντας τις ιστορίες τους, ένας Αλβανός ο οποίος είναι 30 χρόνια εδώ πέρα και δουλεύει, θυμηθήκανε τώρα μετά από 30 χρόνια, ο Φρέντι, μετά από 30 χρόνια ότι δεν έχει χαρτιά. Δηλαδή ήταν εδώ 30 χρόνια χωρίς χαρτιά και τώρα μετά από 30 χρόνια εργασίας εδώ πέρα θυμηθήκαν ότι δεν έχει χαρτιά. Ναι. Δεν είναι αδικία αυτό? Ο άλλος, ο επιχειρηματίας που είχε πιει. Και αδικημένος κι αυτός. Του έχουν αφαιρέσει μόνιμα. Είναι κάποιος, ας πούμε, άλλος ο οποίος για ένα ποτήρι έχει ένα οζερί εδώ πέρα. Του πήρανε το δίπλωμα γιατί η τροχιά και του το πήρε μόνιμα, εφόρου ζωής. Ο άνθρωπος είχε όμως μια. Κάτσε, Μανώλη, ένα λεπτό τώρα και συγγνώμη για την οικειότητα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει έναν τρόπο και μια οικειότητα και μετατίδεις. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιους θεωρείς αδέρφια σου. Γιατί έχεις μια ιδεολογία, έχεις την άποψή σου. Αλλά μας λες τώρα ότι είναι αδικημένος αυτός που του αφαιρέσαν το δίπλωμα γιατί το πιάσαν οδηγεί μεθυσμένος. Και άμα σου σκότωνε το παιδί, ρε Μανώλη, αδέρφια θα ήσασταν πάλι? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια. Με το άμα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε ένοχοι προτού αποδεχθεί η ενοχότητά μας. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος ένοχος. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω λίγο και τη δική σου την αντίληψη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τον πιάνουν να οδηγεί μεθυσμένος, του κάνουν αλκοτέστ και τον πιάνουν να οδηγεί μεθυσμένος. Πολύ μεθυσμένος κιόλας μάθαμε, αλλά μην το συζητήσουμε τώρα, δεν έχει σημασία. Και του παίρνουν το δίπλωμα γιατί είναι κίνδυνος. Αν θέλουμε να είμαστε μια χώρα οργανωμένη, να έχουμε νόμους, θα πρέπει να πούμε δεν τρέχει τίποτα, είναι αδικημένος. Ποιος τον αδίκησε? Πρώτα απ' όλα, ναι, να σας απαντήσω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να το βάζετε σε ένα κρατητήριο με ανθρώπους που είναι βαρυπινίτες αυτόν τον κορυδαλό. Εγώ δηλαδή ήμουνα με έναν βιαστή, με τον μάγειρα του κορυδαλού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, ήταν μεθυσμένος, θα πάει στο ίδιο κελί με τον βιαστή και τον, τώρα και τον άνθρωπο που είναι... Δεν θες να μου απαντήσεις και μου αλλάζεις την κουβέντα. Αλλά εγώ σημειώνω ότι το ρώτησα, δεν θες να απαντήσω. Ναι. Και κατά δεύτερον, έτσι, μπορείς να τον πας αν θεωρείς ότι σε ένα κέντρο επεξάρτησης, ότι είναι αλκοολικός ή οτιδήποτε, να του δώσεις μια περαιτέρω παιδεία. Μανώλη, ένα λεπτό. Το να βρεθεί ένας άνθρωπος μεθυσμένος δεν σημαίνει ότι είναι αλκοολικός. Σημαίνει ότι μέθησε εκείνη την ώρα και μετά κάθισε και στο τιμόνι. Ένα λεπτό, τώρα το κάνεις χειρότερο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαναγκάσει κάποιον, αν δεν είναι αλκοολικός, να κάνει επεξάρτηση, γιατί δεν είναι εξαρτημένος. Ανεύθυνος είναι. Πίνει και οδηγεί. Ωστόσο,
Ναι, ωστόσο αυτό έχει συμβεί σε πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν τους αφαιρέσαν το δίπλωμα για μια ζωή. Μάλιστα, κακώς. Άρα, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να δω ποιους θεωρείς αδικημένους. Πάω τώρα στο άλλο που έχει γίνει κουβέντα, τα λέγαμε και με τον δικηγόρο σου νωρίτερα. Ζητούν αυτή την εξέταση DNA. Θέλω να πω κάτι, γιατί έγινε θόρυβος όλες αυτές τις μέρες και αυτό που θα πω το είπα και χθες και προχθές. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει και αυτά τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με όλους τους ανθρώπους που σε ξέρουν που μιλήσαμε, μας είπαν όλοι, με όλη τη δύναμη που είχαν, ότι θέματα αιμομιξίας θεωρούν αδύνατο να υπάρχουν εκείνοι, γιατί ο Μανώλης αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά του. Αυτό το είπαν όλοι. Δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί, το τονίζω. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να πω και αυτό, γιατί το είπαν μέχρι και οι άνθρωποι που σε κάλεσαν να δώσεις DNA όπως η αδερφή σου έκανε χτες, όπως ο θειός σου από την Ικαρία. Αλλά είπανε ότι εκείνοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Γιατί λοιπόν εσύ αρνείσαι? Κοιτάξτε, επειδή το ζήτημα με τα βιομετρικά στις μέρες μας έχει πάρει και τεράστιες και παγκόσμιες διαστάσεις, κάποιοι άνθρωποι που αντιστεκόμαστε γνωρίζουμε ότι θα μας προσχηματικά, αργά ή γρήγορα, θα βρίσκουν για να λένε. Στο τέλος της γραφής, έτσι, κάποτε και για το σημερινό πρωθυπουργό πολλοί λέγανε ότι ίσως θα πρέπει να πάει να κάνει ένα τεστ να δούμε ποιος είναι οι γονείς του. Αυτό το πράγμα είναι λογική. Υπάρχει μια δικαστική εντολή. Υπάρχει μια δικαστική εντολή. Αυτό ρωτάω. Αυτή την εντολή η οποία παραβιάζει τα πιστεύω μου. Η οποία παραβιάζει την αξιοπρέπειά μου και τα πιστεύω μου. Γιατί η δικαστική εντολή καταρχάς δεν στρεφόταν προς ένα παιδί μου, έτσι, πρώτον, στρεφόταν προς όλη μου την οικογένεια. Μιλάμε δηλαδή ότι πρέπει όλο μου το σώι να προσαχθεί, να δίνει τεστ DNA. Καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι είναι προσβλητικό. Το αισθάνεσαι και μετά, πολύ προσβλητικό. Και μετά, απ' την άλλη μεριά δεν είναι και ο τρόπος και εσύ να κλείσεις τα στόματα σε όλους αυτούς? Και μετά, όταν μας συλλάβανε όλη την οικογένεια και με τα παιδιά μας συλλάβανε και μας είχαν 20 ώρες στο τμήμα, ήταν και οι κόρες μου, ήταν και το παιδί της, ήταν όλοι. Ήταν 20 ώρες στην ασφάλεια. Ναι. Εάν υπήρχε κάτι το ύποπτο, ολόκληρη ασφάλεια μας πήρε τα στοιχεία, μας πήρε τις ταυτότητες, μας πήρε τα χαρτιά μας, ελέγξαν, μας είχαν 20 ώρες εδώ απάνω στον τέταρτο όροφο. Δεν θα το είχε βρει. Άρα λοιπόν εσύ, για να καταλήξουμε, θα συμμορφωθείς με αυτό ή όχι? Θα κάνεις αυτό που σου ζητάει η δικαιοσύνη με το DNA ή όχι? Εμένα τα ιδιαίτερα πιστεύω μου είναι εναντίον σε κάθε τι βιομετρικό, βιολογικό υλικό. Από εκεί και πέρα θα τα πω με τον δικηγόρο μου να δούμε τι μπορεί να γίνει. Η γυναίκα σου πού είναι, Μανώλη, τώρα? Πού είναι η Σεβαστή? Έχεις επαφή μαζί της? Πώς να έχω επαφή? Εμένα μου είχαν πάρει μέχρι και το τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο που δικαιούμαι να κάνω ως κρατούμενος ήταν χαλασμένο. Λέει και το φτιάχνε ούτε δύο μέρες, τρεις. Και δεν το είχε φτιάξει. Mm. Δεν είχα επικοινωνία καν με τον εξωκόσμο. Δεν ξέρω καν τι λέγεται για μένα. Πιθανόλογο. Αυτό που λέω είναι γιατί έτσι νομίζω ότι μπορεί να έχεις κάποια ιδέα που να είναι. Γιατί έφυγε, ενώ ήσασταν μαζί, έφυγε το Σάββατο πριν εσένα σε πάνε κρατούμενο. Άρα κάπου πήγε. Νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσετε, γιατί η γυναίκα αυτή μπορεί να φοβάται. Μπορεί να φοβάται ότι θα της πάρουν τα παιδιά. Μπορεί να έχουμε εξελίξεις που δεν είναι ευχάριστες. Άρα πρέπει και εσύ να την ηρεμήσεις και όλοι να τη βοηθήσουμε να γυρίσει πίσω. Εντάξει, αυτό θα το κοιτάξω μόλις λίγο πάω να δω το παιδί μου στον Πέδον, γιατί είναι ένα υγιές παιδί ανάμεσα σε ασθενείς και πρέπει να δω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αυτό που καταλαβαίνω, το λέγαμε και με τον κύριο Θεοδωρόπουλο πριν, είναι ότι κανείς δεν έχει πρόθεση να σας πάρει τα παιδιά ούτε να σας διαλύσει την οικογένεια. Αλλά συμφωνούν όλοι ότι σε αυτό το μέρος που μένατε, που έχεις τα παιδιά, δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν τα παιδιά. Εσύ είσαι διατεθειμένος? Νομίζω. Να κάνεις κάτι τέτοιο ή θα μείνεις εκεί? Κύριε μου, κανείς δεν έχει πρόθεση να μας πάρει τα παιδιά και να μας διαλύσει την οικογένεια, αλλά αυτό ακριβώς κάνουνε. Μας διαλύουν τα παιδιά και μας παίρνουν την οικογένεια. Άνευ προθέσεως φυσικά. Πρακτικά όμως τι συμβαίνει? Πρακτικά να το πω εγώ τι συμβαίνει. Όταν βλέπουμε αυτό το χώρο εκεί πέρα, λέμε ότι εκεί δεν μπορεί να ζει ένα μωρό. Και λέμε ότι αυτό το μωρό πρέπει να ζει με την οικογένειά του γιατί τα αγαπάει, αλλά πρέπει να ζει σε ένα χώρο κανονικό. Όταν βλέπουμε το παιδί που είναι πιο μικρό που δεν πάει σχολείο, λέμε ότι σε αυτή τη χώρα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο.
δεν μπορεί να μην πηγαίνουν σχολείο και να μαθαίνουν τα γράμματα επειδή εμφανίστηκε ο Άγγελος. Διάβαζα μια ανάρτησή σου χτες. Εντάξει, εντάξει, αυτά είναι τώρα ζητήματα θρησκευτικών μειονοτήτων. Οι παλαιομερολογίτες είμαστε θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη αρκετές φορές στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν νοείται δημοκρατική χώρα ούτως ή άλλως στην Ευρώπη πλέον. Έτσι, και δεν μπορούμε συνέχεια να αναμασάμε τι θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε. Εγώ ζω σε μια χώρα που τη θεωρώ δημοκρατική χώρα. Με τις αδυναμίες της, με τα προβλήματα που μπορεί να έχει, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι ζω σε μια δημοκρατική χώρα. Όμως εσύ έχεις δικαίωμα να αισθάνεσαι ότι θέλεις. Είναι πεποίθησή σου. Κανένας δεν μπορεί να σε ψέξει γι' αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για τα παιδιά τώρα. Και λέμε, τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Δηλαδή, αν πάει στην Ελλάδα κάποιος να κάνει παιδιά, οφείλει να γνωρίζει ότι από τη στιγμή που θα κάνει παιδιά, έχει την υποχρέωση να τα στείλει στο σχολείο. Αν δεν θέλει να τα στείλει στο σχολείο, ας μην κάνει παιδιά. Το ζήτημα είναι ότι εσείς ζείτε στην Ελλάδα, αλλά εγώ ζω στην Ευρώπη. Okay. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε στην Ελλάδα. Εγώ άρα εσύ θα ξαναγυρίσεις με τα παιδιά εκεί πάνω. Αν μετακομίσω στην Ασία, θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ζω στην Ευρώπη. Αν λοιπόν. Βρεθείτε όλοι μαζί, εσύ θα γυρίσεις να μείνεις πάλι εκεί, δεν θα πας κάπου άλλο να μείνεις. Εκεί που σε βρήκαμε. Δεν νομίζω ούτως ή άλλως ότι είναι εφικτό να μείνω εκεί πέρα πλέον, διότι εντάξει, τώρα έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, εκεί πέρα είναι κέντρο διερχομένων. Άρα θα πας να μείνεις κάπου αλλού. Υπάρχει δηλαδή... Μόλις βγήκα από τη φυλακή, κυρία μου. Ναι, πού να γνωρίζω τώρα. Ακόμα δεν έχω πάρει το παιδί μου. Θέλω να σου βάλω δύο θέματα ακόμα που τα βρήκαμε μπροστά μας και τα σχολιάσαμε και πρέπει να μιλήσεις και εσύ για αυτά. Θέμα πρώτο. Μάλιστα. Η σχέση σου με το Δήμο της Ερέτριας και παλιότερα με το Δήμο της Ηλιούπολης. Ναι. Στο Δήμο της Ερέτριας το άκουσες, λένε ότι έχει υπάρξει πειθαρχικό με ενδεχόμενο απόλυσης, γιατί σε καλούν να πας να δουλέψεις και δεν πας να δουλέψεις. Εντάξει. Αυτό είναι ένα εργασιακό θέμα. Εγώ κάνω τηλεργασία, έχω τη βάση δεδομένων του Δήμου στον υπολογιστή μου. Ας αποδείξουν ότι δεν δουλεύω όταν εγώ τους φτιάχνω όλα αυτά που ανεβαίνουν στο Υπουργείο και στο Διάβγεια. Όταν στον υπολογιστή μου έχω τη βάση δεδομένων μιας υπηρεσίας, δεν μπορεί να μου λέει ότι δεν εργάζομαι. Εσύ σε αυτή την υπηρεσία που καταλαβαίνω εργάζεσαι με τηλεργασία. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει ρεύμα, υπολογιστής, σύνδεση ίντερνετ κλπ. Ναι. Έχεις καθημερινή παρουσία εκεί? Ναι, κάνω μια λογιστική εργασία, τους φτιάχνω, έχω τα καύσιμα στο γραφείο, στο γραφείο κίνησης και αυτό είναι μια εργασία η οποία παίρνει αρκετό καιρό να γίνει. Μιλάμε για λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ. Ναι, το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι αυτοί είναι τρόποι εργομιστίας. Ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει προσληφθεί να κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, να εργάζεται στην καθαριότητα, δεν εργάζεται στην καθαριότητα, παίρνει το μισθό του κανονικά, ενώ άλλοι άνθρωποι στη χώρα, οι αδικημένοι, Μανώλη μου. Γιατί είπες πριν ότι εσύ μίλησες στα αδέρφια στους αδικημένους. Αλλά υπάρχουν και άλλες οπτικές που λένε ότι ένας άνθρωπος που κάθεται και ζει όπου θέλει και παίρνει 1.000-1.500 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να λέει τον εαυτό του αδικημένο όταν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκοτώνονται και παίρνουν τα μισά λεφτά και δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος είναι ο αδικημένος δηλαδή, είναι να απαντήσω. Ναι, να σας απαντήσω. Εγώ αν ήμουν στη Γερμανία με 6 παιδιά και με τα κοινωνικά προβλήματα που έχω, γιατί είμαι ιδιαίτερα ευπαθής ομάδα και ανάπηρος και πολύτεκνος και θρησκευτική μειονότητα και φτωχός εδώ που τα λέμε, εντάξει, εγώ θα καθόμουν και θα ζούσα μόνο από τα επιδόματα. Αλλά πήγαινε στη Γερμανία. Αν αισθάνεσαι ότι αυτό είναι καλύτερο, μπορείς να φύγεις να πας στη Γερμανία. Αλλά εδώ είναι η Ελλάδα. Και λέω, ποτέ επειδή μιλάς στα αδέρφια σου τους αδικημένους και είπες όλα αυτά που είπες και καλώς τα είπες. Δεν το κρίνω, αλλά ρωτώ. Ποτέ δεν είναι αργά. Αν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Εσύ αισθάνεσαι αδικημένος όταν έχεις επιλέξει να ζεις όπου θέλεις και όπως θέλεις. Και δικαίωμά σου. Για τα παιδιά συζητάμε. Και να παίρνεις 1.500 ευρώ το μηνά. Δεν τη βλέπω και πολύ αδική απέναντι στο σύστημα και το κράτος αυτήν.
Δεν γνωρίζω το μισθό σας, αλλά ξέρετε, οι επιλογές είναι σχετικά με τις δυνατότητες. Να πω κάτι για το μισθό μου, επειδή το λες έτσι. Ο δικός μου μισθός καταβάλλεται στον ιδιωτικό τομέα από έναν ιδιώτη, ο οποίος αξιολογεί τις υπηρεσίες που του προσφέρω. Ο δικός σου μισθός είναι ένας μισθός του δημοσίου, ο οποίος είναι αναρτημένος στη διάβγεια και γι' αυτό λέω και το ποσό, γιατί είναι δημόσια έγγραφα και σωστά. Άρα λοιπόν, το να υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε έλα να δουλέψεις και λέει όχι δεν έρχομαι, αυτό μας είπε αντιδήμαρχος πριν, και λέει είμαι και αδικημένος γιατί τόσα χρόνια πληρώνομαι και ζω στο βουνό, δεν το βλέπω αδικία. Ναι, η αντιδήμαρχος είναι μια αιρετή υπάλληλος του Δήμου. Δεν είναι μόνιμη υπάλληλος της υπηρεσίας. Οι αντιδήμαρχοι αλλάζουν. Το ζήτημα είναι ότι εγώ αυτό για το μισθό δεν το είπα με την έννοια αν είναι δημόσιος. Λέω, ο καθένας τις επιλογές του τις κάνει αναλόγως στις δυνατότητές του. Για να κάνεις μια επιλογή πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να την κάνεις. Εγώ με 1000 ευρώ καλούμαι να ταΐσω 8 στόματα. Έτσι, αυτό δεν είναι ακριβώς επιλογή. Έτσι. Δηλαδή, τι επιλογή όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που θέλω να σου θέσω. Είδαμε την πορεία σου και σταθήκαμε στο κομμάτι Χρυσή Αυγή. Από αυτά που είπες και στον Κυριάκο που είναι εκεί μαζί σου, ήσουνα πολύ κοντά στον Παναγιώταρο, σωστά? Όχι, είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, για δεν είναι ακριβές αυτό. Μιλάμε τώρα για πριν από 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια και άνθρωπο να έχει σκοτώσει, νομίζω ότι παραγράφεται. Πριν από 15 χρόνια η Χρυσή Αυγή δεν ήταν η Χρυσή Αυγή, δεν υπήρχε καν κόμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Κατεβαίναμε στο κέντρο της Αθήνας και πίναμε μια μπύρα κάποιοι άνθρωποι. Και από την άλλη πάλι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή εγώ δεν είχα πατέρα και με μεγάλωσε ο παππούς μου ήταν από τους 7 τελευταίους που μείνανε στα σύρματα της Μακρονήσου και δεν υπογράψαν την περιβόητη δήλωση. Μεγάλωσα σε κομμουνιστική οικογένεια. Γιατί λέμε λοιπόν ότι πριν από 15 χρόνια ήπια μια μπύρα με τον Παναγιώταρο, που ο Παναγιώταρος όμως δεν ήταν τίποτα τότε, και δεν λέμε ότι πριν από τόσα χρόνια με μεγάλωσε ένας αριστερός. Εγώ διαβάζω τα κείμενά σου. Αριστερή Ικαρία. Και αυτή την ιστορία περί Χρυσής Αυγής, το ξαναλέω. Τώρα δεν έχει σημασία. Εσύ την εμπιστεύτηκες, εσύ την είπες στο Κυριακό. Τα κείμενά μου δεν έχουν καμία αναφορά. Βρήκαμε και τα πλάνα από το χιτήριο. Στο χιτήριο ήσουν, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε τα πλάνα. Μαζί με τον Παναγιώταρο, με τον παπά και τους υπόλοιπους. Συγγνώμη. Στο χιτήριο, όχι, δεν ήταν μαζί με τον Παναγιώταρο. Ο Παναγιώταρος τότε ως πολιτικό πρόσωπο ήρθε ενδεχομένως να καπελώσει κιόλας την αντίδραση. Ήταν όλες οι παλαιομερολογήτικες παρατάξεις στο χιτήριο. Ήταν και ο Γιάννης ο Λαζάκης μαζί μας. Είχε κατέβει και το Ελκύς και δεν είχαμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή τότε στο χιτήριο. Ήταν θρησκευτικά καθαρά η αντίδραση. Δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Τώρα το αν ήρθε ο Παναγιώταρος για να υποστηρίξει, και ήταν και ο μόνος που ήρθε μαζί, νομίζω, με άλλον έναν που ήρθε να υποστηρίξει την αντίδραση. Και ο παπάς. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Άρα να το ωραία, μπορεί να έχει έρθει ο ξηρός. Για να μην το παιδεύουμε. Υπήρξες χρυσαυγίτης, είσαι χρυσαυγίτης, ναι, όχι? Όχι, ποτέ δεν ήμουν ενταγμένος στη Χρυσή Αυγή. Για να το τελειώσουμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσουμε άλλο. Έκανα ερωτήσεις που μπορεί να ήταν ενοχλητικές, αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν. Υπάρχει μεγάλος όρεβος γύρω από σένα. Και πολλή συζήτηση. Μου γίνανε πιο ενοχλητικές ερωτήσεις από τις δικές σας, πιστέψτε με, στην ασφάλεια. Οπότε οι δικές σας μπορώ να πω ότι ήταν και ευχάριστες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτά λοιπόν. Γεια σας. Καλό βράδυ.